πάμε να φτιάξουμε μια ωραία χειμωνιάτικη ντοματόσουπα με φυτικά και φτεδάκια, γιατί είναι του Τσακ Μπαμ. Εκεί που κάθεσαι και είναι απόγευμα και θέλεις κάτι για βραδινό, σε 20 λεπτά είναι πανέτοιμο. Τα υλικά τα έχετε όλοι στο ψυγείο. Δείτε τα υλικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Για τη χειμωνιάτικη ντοματόσουπα με τα φυτικά και φτεδάκια χρειαζόμαστε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 πράσο, 2 καρότα, 2 κλονάρια σέλερι, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 σπιτικό ζωμό ψυγείου, 1 συσκευασία φυτικά και φτεδάκια, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Φέρνω όλα τα υλικά μου εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί σε 20 λεπτάκια τρώμε. Σπιτικό ζωμός ψυγείου λαχανικών διατηρείται πάντα στο ψυγείο μας, ολόφρεσκος και λαχταριστός. Και έτσι έχουμε όλο το περιβόλι των λαχανικών μέσα σε ένα μικρό κουτί. Πάμε να φέρουμε και τα φυτικά και φτεδάκια. Βίγκαν και φτεδάκια, που όταν τα δοκιμάζεις, νομίζεις ότι είναι κανονικά και φτεδάκια. Είναι φυτικά, ιδανικά για νηστεία, για υγιεινά μαγειρέματα, γίνονται ακριβώς σε 10 λεπτά. Κρεμμύδι ξερό. Κατσαρόλα στη φωτιά. Λίγο ελαιόλαδο. Μέχρι να κάψει το λάδι, έχω και πράσο εδώ. Μέσα το κρεμμύδι, μέσα και το πράσο. Ουπς. Λατρεύω τις σούπες. Μικρή με φώναζαν σουπού, γιατί όλη μέρα ήθελα σούπες. Τώρα θα βλέπει η μαμά μου και θα γελάει. Δεν θέλω να πάρει τίποτα χρώμα, θέλω απλά να μαλακώσουν ελαφρά τα λαχανικά μου. Μόλις σε πιάσει το κρεμμυδάκι στη μύτη, γιατί σαν τη γλύκα από το σοταρισμένο κρεμμύδι, δεν υπάρχει, παιδιά. Η γλύκα στη μύτη είναι αυτό που λέμε σπάει μύτες και ανοίγει όρεξη. Χωρίς να πάρουν καθόλου χρώμα, είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα σέλερι ψιλοκομμένο, καρότο ψιλοκομμένο και πάμε πάλι για ένα γρήγορο σοτάρισμα. Τι ωραία υλικά. Βάλτε χρώμα στη διατροφή σας. Είναι υγεία, είναι νοστιμιά και τέλεια γεύση. Και είναι η ώρα που θα βάλω μέσα πελτέ ντομάτας. Αν δεν έχετε ντομάτα φρέσκια στο σπίτι, βάζετε και σκέτο πελτέ, έτσι. Μία κουταλιά πελτέ. Η ντομάτα πρέπει να ψήνεται για να βγάζει όλα αυτά τα θρεπτικά της στοιχεία στο δεκαπλάσιο. Άρα χρησιμοποιούμε πελτέ ντομάτες, να το θυμάστε. Στα φαγητά μας είναι υγεία. Είναι η ώρα που θα βάλω μέσα νερό. Έχω ζεστάνει εγώ νεράκι δίπλα μου. Και για να κάνω ακόμη πιο νόστιμη τη σούπα μου, θα βάλω μέσα σπιτικό ζωμό λαχανικών, χωρίς συντηρητικά και χωρίς γλουτένι. Λιώνει αμέσως και δίνει τέλεια γεύση. Και μόλις βράσουν λίγο τα λαχανικά μου και αρχίζουν να μαλακώνουν, περίπου μετά από 8 με 10 λεπτά, είναι η ώρα που θα βάλω μέσα ένα μικρό ζυμαρικό. Τι ζυμαρικό μικρό αγαπάτε? Εγώ πάντα στο ντουλάπι μου έχω ένα κοφτό μακαρονάκι. Το αγαπώ το κοφτό μακαρόνι. Μ' αρέσει γιατί ποτίζει μέσα ό,τι και να του βάλω. Θέλετε να βάλετε αστράκι, ό,τι σας αρέσει. Θέλετε κρυθαράκι, ό,τι αγαπάτε. Και πάμε να βάλουμε μέσα και τα φυτικά και φτεδάκια μου. Έτοιμα για μαγείρεμα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και μοσχοβολάνε δυο μου. Όταν μυρίσεις, μυρίζουν κανονικά και φτεδάκια. Όταν τα φας,
Καταλαβαίνεις νοστιμιά, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι λείπει το κρέας. Και χωρίς συντηρητικά. Χαμηλώνω τη φωτιά μου και τα αφήνω να σιγοβράσουν για 10 λεπτά. Ετοιμάστε τα μπολάκια να τα απολαύσετε ζεστά, ζεστά και λαχταριστά. Πλησιάζουμε προς το τέλος, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Λίγο αλάτι, όσο πρέπει και όσο κάνει ο καθένας από εσάς να φάει. Πιπεράκι, το ίδιο ισχύει και για το πιπέρι. Εμένα μου αρέσει στη σούπα μου το πιπέρι. Ωραία, κοιτάξτε τι ωραία που έχει αρχίσει να πίζει. Νόστιμα, νόστιμα και φανταστικά. Σε μπολάκια σερβίρω πάντα τη σούπα μου. Τη σβήνω. Μου σχοβολάει. Μαμά. Λαχταριστή, λαχταριστή και τέλεια. Να τη φτιάξετε, να την απολαύσετε, να μαλακώσει η ψυχή.